Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο, σε άλλη μια ενημέρωση. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα σας πω για το πορτφόλιό μου, με τι πορτφόλιο ξεκινάω το 2022, τι κρυπτονομίσματα έχω. Κάνω αλλαγές τακτικά, κάνω αλλαγές κάθε εβδομάδα, αν όχι κάθε μέρα στο πορτφόλιό μου σε διάφορα κρυπτονομίσματα. Αλλά θα σας πω λοιπόν με τι ξεκινάω αυτή τη στιγμή και φυσικά θα, δηλαδή με τι κρυπτονομίσματα ξεκινάω το 2000, έχω ξεκινήσει μάλλον το 2022. Και σε επόμενο βίντεο λοιπόν φυσικά και τα top 10 κρυπτονομίσματα. Θα κάνω μια σειρά με βίντεο λοιπόν εδώ από τις διακοπές μου στο Zanzibar και θα ανέβουν τις επόμενες μέρες ένα-ένα και θα σας ενημερώσω λοιπόν για όλα αυτά. Οπότε καλώς ήρθατε ξανά, like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα, ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social media, Twitter, Instagram κτλ. Και πάμε να δούμε λοιπόν το εξής. Και πολύ σημαντικό, προσοχή στους απατεώνες που δημιουργούν fake accounts και που σας υπόσχονται interest για να τους στείλετε κρυπτονομίσματα. Ποτέ δεν θα σας ζητήσουν να μου στείλετε κρυπτονομίσματα εγώ προσωπικά, ή αν σας ζητήσει οποιοδήποτε, οπουδήποτε, μην στείλετε λοιπόν σε κάποιον τυχαίο στο ίντερνετ, όποιος και αν φαίνεται ότι είναι το άτομο. Λοιπόν, και πάμε να δούμε λοιπόν τώρα για το πορτφόλιό μου. Πρώτον, στο πορτφόλιό μου λοιπόν, Elrond. Το Elrond είναι ένα από τα κρυπτονομίσματα τα οποία έχω αναφερθεί αρκετές φορές. Θεωρώ ότι έχει τεράστιο μέλλον. Εμένα με έχει πείσει όλη η προσπάθεια που έχω να κάνει. Όχι μόνο με έχει πείσει, αλλά έχω δει το project ζωντανά να δουλεύει. Είχε, θα έλεγα, καλή απόδοση, καλή εξέλιξη το 2021, αρκετή καλή εξέλιξη λοιπόν, και με το Decentralized Mega Exchange που κάνανε κτλ. Και έχω κάνει βασικά ενημέρωση από το Elrond, οπότε να μην επεκταθώ σε πολλές πληροφορίες. Θυμάμαι το 20, κάπου τον Μάρτιο ή Απρίλιο του 2021 είχα μετατρέψει τα Ethereum μου σε Elrond. Οπότε και δεν, φυσικά δεν φάνηκε, λοιπόν, φάνηκε μάλλον καλή επιλογή όπως και να έχει. Άλλο κρυπτονόμισμα που έχω στο πορτφόλιό μου είναι το Polygon Matic. Το Polygon Matic το είχα κάποια στιγμή το καλοκαίρι, ή μάλλον λίγο πριν το καλοκαίρι, το είχα πωλήσει και το ξαναγόρασα μέσα Δεκεμβρίου ξανά. Μπήκα λοιπόν λίγο πριν ανέβει, πριν ξεπεράσει τα 2 δολάρια. Φυσικά είμαι σε κέρδος, έχω ρευστοποίησει στο 2,60 που τώρα είναι στα 2,22 αυτή τη στιγμή που κάνω το βίντεο, αλλά συνεχίζω και έχω. Polygon Matic έχω αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω πόσο καιρό θα το κρατήσω. Πολύ σημαντικό σε αυτό το σημείο επίσης να επισημάνω πως δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγοράσετε και να έχετε τα ίδια κρυπτονομίσματα, διότι εγώ κάνω αλλαγές συνεχώς όπως σας είπα και στην αρχή, και κάποια από αυτά μπορεί να μην υπάρχουν σε μία-δύο εβδομάδες από τώρα. Έτσι, κάνω αρκετά συχνά αλλαγές. Λοιπόν, όταν βλέπω ότι κάποιο κρυπτονόμισμα, ας πούμε, έχει δώσει ό,τι ήταν να δώσει αυτή την περίοδο, βγαίνω και μπαίνω σε κάποιο άλλο κρυπτονόμισμα ή απλά μένω σε stablecoin. Και ο στόχος μου είναι να έχω πάντα πλέον, σαν καινούρια στρατηγική, να έχω 20-30% το πορτφόλιό μου σε stablecoins. Πάντα. Και ο στόχος είναι για να, όχι μόνο για να αγοράσω το dip που λέμε, αλλά για να μπορώ να επενδύσω λοιπόν στα κρυπτονομίσματα όταν τα βλέπω, όταν βλέπω ότι κάνουν διόρθωση στα καλά κρυπτονομίσματα, μιας και έχουμε πάρα πολλά καλά projects που μπορούμε να επενδύσουμε ανά πάσα στιγμή και όχι μόνο να περιμένουμε για το bear market. Πολύ σημαντικό επίσης ότι δεν θα πρέπει να λάβετε αυτό το βίντεο σαν οικονομική ή επενδυτική συμβολή. Αυτές είναι οι δικές μου επιλογές. Μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να είναι σωστές, μπορεί να χάσω χρήματα, μπορεί να κερδίσω χρήματα. Αυτό είναι το δικό μου το πορτφόλιο. Αν χρειάζεται κάποιον ειδικό, να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό. Απλά μοιράζομαι μαζί σας το δικό μου το πορτφόλιο. Οπότε, Polygon λοιπόν. Μετά το Polygon πρόσθεσα λοιπόν. Όχι μετά το Polygon, πρόσθεσα το Flux πριν από 1,5 μήνα νομίζω. Ναι, πριν από 1,5 μήνα. Είναι πλέον λοιπόν στο πορτφόλιό μου. Αν θυμάμαι καλά το είχα προσθέσει στο 1,9 δολάρια. Είμαι φυσικά κερδισμένος αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή έχω δει ότι συμβάλλει αρκετά στο Web 3.0 και έχω δει λοιπόν ότι έχει και ένα σημαντικό project από πίσω, δεν είχα προλάβει να το είχα δει, το ξαναμελέτησα και δεν έχω προλάβει να το κάνω ένα βίντεο. Θα το κάνω με την πρώτη ευκαιρία και θα σας ενημερώσω και για το Flux. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα το κρατήσω. Όσο καλό και αν είναι ένα κρυπτονόμισμα, δεν είμαι παντρεμένος, δεσμευμένος με ένα κρυπτονόμισμα. Όταν θα είναι η ώρα του να το ρευστοποιήσω, θα το ρευστοποιήσω, θα πάρω το κέρδος μου, μπορεί να ξαναμπω αργότερα. Αλλά όσο καλό και αν είναι κρυπτονόμισμα, ξαναλέω, σε όποιο σημείο και αν είναι στο CoinMarketCap, θα το ρευστοποιήσω εάν θεωρήσω ότι πρέπει εκείνη τη στιγμή. Okay.
Μετά το Flux, απλά τα λέω με μια σειρά, με μια τυχαία σειρά, δεν είναι ότι έχω παραπάνω, δηλαδή σε ποσότητα από αυτά έτσι πως τα λέω με τη σειρά, τα λέω με μια τυχαία σειρά, απλά τα έχω γράψει εδώ πέρα. Μετά έχω Harmony, το One. Το Harmony λοιπόν είναι επίσης πολύ δυνατό project. Δεν θυμάμαι το έχω κάνει ανάλυση, αν όχι θα μπορείτε να δείτε μια ανάλυση που έχει κάνει ο Coin Bureau. Ουσιαστικά το Harmony One έχει πάρα πολύ καλή τεχνολογία και είναι σαν να λέμε το Ethereum 2.0 που πάει να γίνει το Ethereum, που κάποια στιγμή θα γίνει, σε ένα-δύο χρόνια, δεν ξέρω πότε θα γίνει και αυτό. Το λένε συνέχεια ότι προσπαθούν να το κάνουν, αλλά δεν το έχουν κάνει ακόμα. Αυτό λοιπόν το προσφέρει ήδη αυτή τη στιγμή το Harmony One. Είναι και εξαιρετικό project, θεωρώ, με αυτό που έχουν προσφέρουν και που έχουν δημιουργήσει λοιπόν, αλλά και επίσης θεωρώ ότι είναι ένα από τα stable και δυνατά projects τα οποία δεν θα πέσουν, ας πούμε, στο πάτο σε κάποιο bear market ή σε κάποια μεγάλη διόρθωση της αγοράς. Οπότε είναι ένα από τα projects τα οποία και σε long term το εμπιστεύουμε προσωπικά. Βέβαια, ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι θα το κρατήσω για πολλούς μήνες και χρόνια. Πάντα ρευστοποιώ όταν θεωρώ ότι είναι η στιγμή να πάρω το κέρδος και ξαναμπαίνω είτε στο ίδιο είτε σε κάποιο άλλο. Okay. Μετά, NFT Books. Το NFT Books, λοιπόν, έχω μιλήσει και αυτό σε προηγούμενα βίντεο. Σας είχα πει λοιπόν ότι είμαι 50-50 με αυτό το κρυπτονόμισμα, έχω πάρει το ρίσκο, ήμουνα ήδη κερδισμένος από τότε, όπως σας είχα πει, και αν δεν έχουν βγάλει ήδη, πρέπει να έχουν βγάλει ήδη το website ή είναι όπου να ανεβάζουν το website, όπου πλέον ανεβαίνουν, μπορεί κάποιος να ανεβάσει τα e-books του. Αυτό δεν ήμουν σίγουρος ότι θα το βγάλουν, τώρα να δω και λίγες μέρες πώς θα πάει. Ακόμα συνεχίζω να θεωρώ ότι είναι ένα risky κρυπτονόμισμα, αλλά από την άλλη, αν καταφέρουν να υλοποιήσουν το project τους, για μένα φαίνεται καλά υποσχόμενο. Δεν ξέρω αν όντως, είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν ξέρω αν όντως θα πετύχει. Αλλά πήρα ένα ρίσκο λοιπόν για μια μικρή ποσότητα που είχα βάλει τότε και περιμένω. Σε αυτό μάλλον είμαι long term και αυτό δεν το ρευστοποιώ. Ίσως να είναι από τα λίγα κρυπτονομίσματα που δεν ρευστοποιώ στο πορτφόλιό μου και περιμένω να έχει μια καλή απόδοση. Μετά Bitcoin. Έχω λίγα Bitcoin, μαζεύω από διάφορα πράγματα δεξιά-αριστερά και δεν μαζεύω ουσιαστικά επειδή περιμένω κάποια μεγάλη απόδοση από το Bitcoin σε σύγκριση με τα υπόλοιπα altcoins. Σας έχω πει αρκετές φορές ότι δεν κρατάω το Bitcoin, δεν επενδύω στο Bitcoin προσωπικά, επενδύω μόνο σε altcoins, αλλά δεν ξέρω, ήθελα να μαζέψω μερικά Bitcoin, οπότε επειδή παίρνω και από κάποια λίγα affiliates δεξιά-αριστερά και από ένα μικρό σύστημα που μου δίνει κάτι λίγα κάθε μήνα, έχω μαζέψει λοιπόν και λίγα Bitcoin και λέω να τα κρατήσω αυτή τη φορά να μην τα ρευστοποιήσω. Πρέπει να είναι κοντά στο 0,03. Μετά έχω Binance Coin. Binance Coin λοιπόν έχω για δύο διαφορετικούς λόγους. Πρώτος λόγος είναι επειδή παίρνω cashback, το κάνω staking στην Binance και μου δίνει 3%. Έχω κάνει staking λοιπόν και μπορώ να πάρω 3% με την κάρτα της Binance όταν κάνω αγορές λοιπόν online ή offline. Παίρνω σε Binance Coin 3% cashback, οπότε το έχω για αυτό. Ένας από τους λόγους είναι αυτός και ο άλλος λόγος είναι ότι σίγουρα το ecosystem του Binance είναι και το Binance Coin, της Binance μάλλον, είναι λοιπόν τεράστιο και όπως και να έχει είναι σαν να επενδύω και στο Ethereum, δηλαδή σαν να το έχω σε Ethereum ή σε Bitcoin, είναι και πάλι και στην Binance, οπότε και σε Binance Coin και πάλι είμαι επωφελημένος και είναι και ένα σταθερό κρυπτονόμισμα το οποίο δεν θα έχει, ας πούμε, μεγάλες αυξομοιώσεις, έτσι. Οπότε είναι και κάπως μια και σαν μέρος του, σαν diversification του πορτφολιού μου, έτσι. Έχω λίγα CRO, για διάφορους λόγους. Και το ανταλλακτήριό τους, αλλά και, περιμένω να έχει και απόδοση, έτσι, σε long term, λοιπόν. Έχω λίγο IOTEX στο πορτφόλιό μου, έχω και λίγο από Loopring. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να μειώσω, έχω αρκετά και από άλλα κρυπτονομίσματα και σιγά σιγά θέλω να τα μειώσω να είναι στα 10 έως και 13, 14 το πολύ, διότι θεωρώ ότι χρειάζεται βασικά αρκετή παρακολούθηση για να ξέρει κάποιος πόσο πρέπει να κρατήσει ένα κρυπτονόμισμα, πότε πρέπει να το ρευστοποιήσει και πότε πρέπει ας πούμε, να περιμένει η αδιόρθωση να ξαναμπεί σε αυτό. Και δεν μπορεί κάποιος να
δεν μπορώ προσωπικά αυτή τη στιγμή να παρακολουθήσω αποτελεσματικά 30-40 διαφορετικά χρυπτονομίσματα. Όσο καλά και αν είναι, δεν έχει σημασία τόσο αυτό. Για μένα πλέον, μετά από τόσο χρόνια εμπειρίας, έχει μεγάλη σημασία να μπορώ να βρω και την κατάλληλη στιγμή της πώλησης και της αγοράς του κρυπτονομίσματος, πέρα από το να το έχω λοιπόν στο πορτφόλιό μου, έτσι, και το πόσο καλό κρυπτονομίσμα είναι αυτό. Μετά έχω και BSwap. Το Room είναι ένα από τα κρυπτονομίσματα το οποίο το πρόσθεσα στο πορτφόλιό μου. Είναι από τα λίγα που είμαι μείον αυτή τη στιγμή, διότι εντάξει, έτσι κι αλλιώς είναι και όλη η αγορά κάτω. Αλλά μπορεί και να κάνει την έκπληξη το 22 με το social media που προσπαθούν να χτίσουν και μπορεί και να έχει και μια καλή απόδοση. Περιμένω. Έχω λίγα Shiba, έχω λίγα και από το Baby Doge, από τα meme coins έχω κρατήσει λίγα Shiba, πολύ λίγα Shiba, λίγα και από το Baby Doge, μάλλον έχω λίγο παραπάνω Baby Doge από το Shiba Inu. Και πρέπει να έχω και λίγο φλόκι, πρέπει να είχα πάρει. Νομίζω ότι ήταν και από commissions και απλά το είχα αφήσει και δεν το είχα ευστοποιήσει. Από τα μικρά κρυπτονομίσματα, από τα meme coins λοιπόν, έχω κρατήσει μόνο αυτά. Έχω το Rasa, έχω λίγο από αυτό και Blocktopia επίσης, λίγα Veracity, να δω τι άλλο έχω εδώ πέρα, από όταν έχω πει. Βασικά αυτά είναι αυτή τη στιγμή, ναι, και έχω περίπου το 9 με 12% του πορτφόλιου μου αυτή τη στιγμή σε stablecoin επίσης και ο στόχος μου, όπως σας είπα, είναι να το έχω στα 20 με ίσως και 30% για να σε βάθος χρόνου λοιπόν σιγά σιγά να βελτιώσω και το trading μου για τις ικανότητες και την εξειδίκευση στο trading για να μπορώ να εκμεταλλεύομαι στο μέγιστο και το trading του κάθε κρυπτονομίσματος. Λοιπόν, αυτό είναι το πορτφόλιο μου αυτή τη στιγμή που ξεκινάω τη χρονιά. Ξαναλέω, σε μια εβδομάδα μπορεί να έχω αλλάξει 5-6 από αυτά που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Δεν δεσμεύομαι σε κρυπτονομίσματα. Το Cardano το είχα διώξει από όταν ήταν 2,95 και δεν ξαναμπήκα στο Cardano από τότε. Νομίζω ότι πρέπει να είχα μπει άλλη μια φορά στο 2,50, το κάτσα έκανα 2 εβδομάδες και ξαναβγήκα από το Cardano. Και θα κάνω βασικά και ένα βίντεο συγκεκριμένα λοιπόν και για το Cardano. Αλλά αυτό είναι το πορτφόλιο μου αυτή τη στιγμή. Μην το λάβετε αυτό σαν οικονομική ή επενδυτική συμβολή. Μην πάτε απαραίτητα να επενδύσετε στα ίδια, διότι πρέπει να βρείτε την κατάλληλη στιγμή. Εγώ έχω μπει στα περισσότερα από αυτά λοιπόν, πιο νωρίς από ότι, δηλαδή πιο χαμηλά από ότι είναι βασικά αυτή τη στιγμή. Είμαι ήδη κερδισμένος στα περισσότερα λοιπόν στο πορτφόλιο μου αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν σημαίνει ότι πρέπει τώρα, επειδή είδατε ποια κρυπτονομίσματα έχω εγώ, πρέπει να τρέξετε. Φυσικά μπορείτε να τα δείτε, να τα μελετήσετε, να αξιολογήσετε τη κατάλληλη στιγμή εισόδου-εξόδου στα κρυπτονομίσματα αυτά. Και μάλλον δεν ξέρω αν είπα το Phantom, αλλά έχω και το Phantom Coin. Μάλλον δεν το είπα. Και το Phantom Coin λοιπόν το έχω στο πορτφόλιό μου φυσικά. Και ίσως το Phantom είναι επίσης ένα από αυτά που θα κρατήσω λίγο παραπάνω. Διότι σαν long term λοιπόν θεωρώ ότι θα είναι μια από τις καλύτερες επενδύσεις μέχρι στιγμής. Βέβαια τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς. Αν δω λοιπόν ότι ο ανταγωνισμός παίρνει άλλες τροπές και άλλα κρυπτονομίσματα έχουν άλλες προοπτικές και το Phantom θα το αλλάξω για κάτι άλλο. Έτσι. Οπότε αυτά για σήμερα, ελπίζω και για αυτό το βίντεο βασικά. Ελπίζω να σας άρεσε, να είστε ευχαριστημένοι ή ελπίζω να σας... πώς θα το πω... Να είστε λοιπόν satisfied με το βίντεο αυτό, αφού μου το ζητήσατε, και θα επανέλθω με τα επόμενα βίντεο λοιπόν με περισσότερες πληροφορίες και για τα crypto και οτιδήποτε άλλο μπορώ να σας βοηθήσω. Like αν σας άρεσε, εγγραφή στο κανάλι για καθημερινή ενημέρωση και αναλύσεις και πολλά άλλα που μοιράζουμε λοιπόν καθημερινά μαζί σας. Ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social media, Twitter, Instagram. Προσοχή στους scammers, ξαναλέω, και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλά κέρδη.